Ανατρέποντας τη βιβλική ρίση «Εν αρχή είναι ο λόγος», ο Γκέτε είπε «Εν αρχή είναι η πράξη». Το τι κάνουμε μετράει και όχι το τι απλώς λέμε. Ο Κώστας Καζάκος ανήκει ασφαλώς στον χώρο του πνεύματος, αλλά συγχρόνως υπήρξε κατεξοχήν άνθρωπος της δράσης, όπως την με τη συμμετοχή του σε κοινωνικούς αγώνες του τόπου μας, αλλά και στην αδιάκοπη προσπάθειά του για την καλλιέργεια της γνώσης, δια της τέχνης, την οποία ως το τέλος της ζωής του υπηρέτησε με αφοσίωση. Το πάθος του για τη γνώση, το οποίο παρέμεινε ασίγαστος όλη τη ζωή, προσπάθησε να τα ικανοποιήσει είτε μέσω της τέχνης του ηθοποιού, του ανθρώπου που διαμορφώνει το ήθος των ανθρώπων, είτε μέσω της διδασκαλίας σε δραματικές σχολές, του ανθρώπου που έργο του είναι η δημιουργία νέων ηθοποιών, νέων διαμορφωτών του ήθους των ανθρώπων. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 πήρε τη μεγάλη απόφαση να ιδρύσει τη δική του σχολή θεάτρου εν μέσω τεράστιων οικονομικών δυσκολιών. Αρκεί να αναφερθεί ότι εξαιτία του μεγάλου σεισμού τότε αναγκάστηκε να μεταφέρει τη σχολή του από το κέντρο της πλατείας Ομονία, στο Ίδρυμα Πόνου, στου Αμπελοκήπου και από εκεί στο Ριάλτο τη Κυψέλη και από εκεί στην πλατεία Κάνιγκο. Η εύκολη λύση γι' αυτόν θα ήταν να κλείσει τη σχολή και να γλιτώσει από τα βάσανα. Αλλά έτσι θα φαινόταν ότι πρόδιδε του σπουδαστέ του, πράγμα ασφαλώ ασυμβίβαστο προ τον ακέραιο χαρακτήρα του. Η σχολή θεάτρου που ίδρυσε Έχοντας βασικό στόχο παράλληλα προς την θεατρική παιδεία, την καλλιέργεια της γνώσης γενικότερα, ήταν διαφορετική από τις υφιστάμενες δραματικές σχολές. Η φίτηση ήταν τετραετής, σε αντίθεση προς την τριετή φίτηση των άλλων δραματικών σχολών. Πέρα από την υποκριτική και τα συναφή προς αυτήν μαθήματα που διδάσκονται σε άλλες δραματικές σχολές, στη σχολή του περιλαμβάνονταν Επίση, γνωστικά αντικείμενα όπω η ποιήση, η λογοτεχνία, η φιλοσοφία ή η νευρολογία, που προάγουν τόσο την καλλιέργεια του πνεύματο, όσο και τη γνώση του σώματο των σπουδαστών. Επρόκειτο κατ' ουσίαν για ένα ολοκληρωμένο τμήμα του Πανεπιστημίου. Η γνώση για την οποία μιλούσε ο Κώστας δεν είναι η θεωρητικού χαρακτήρα γνώση, η γνώση που εξαντλείται σε αποδείξεις και επιχειρήματα που συνιστούν απλώς μια άσκηση του πνεύματος χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. Αλλά είναι η γνώση η οποία όπως την παραθέτει ο Μπρέκτ στη ζωή του Γαλιλαίου αφενός μεν να αποσκοπεί στον ελαφρύν τον άνθρωπο από το μόχθο που τον καταδικάζει το σκοτάδι της αμάθειας και αφετέρου αποβλέπει στη διεύρυνση της σκέψης ώστε να μπορεί να δει ο άνθρωπος τον κόσμο αλλιώς προκειμένου στη συνέχεια να πάρει την απόφαση να παλέψει για, τα, για τη μετατροπή του σε έναν κόσμο στον οποίο αξίζει να ζει και τον οποίο αξίζει να περασπίζεται Η τέχνη για τον Κώστα, μέσω της οποίας μπορεί να επιτευχθεί η προαγωγή της γνώσης, είναι, όπως λέγει ο Μαγιακόφσκι, ένα σφυρί με το οποίο δίνουμε σχήμα στον κόσμο και όχι ένας καθρέφτης που καθρεφτίζεται ο κόσμος. Πριν από λίγα χρόνια, ο Κώστας παρουσίασε στο Αθηναϊκό Κενό το έργο του Μπρέχτα, ο αφέντης Πούτιλα και ο υπηρέτης του ματί, το οποίο είχε ανεβάσει ήδη στη Θεσσαλονίκη. Αν επέμεινε τόσο στο έργο αυτό, ήταν γιατί το θεωρούσε λαμπρό παράδειγμα οικιακής οικονομίας, όπως έλεγε ο ίδιος, από το οποίο ο θεατής, ελαυνόμενος από τη γοητεία της πλοκής του, θα μπορούσε να καταλάβει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και τον τρόπο με τον οποίο οφείλει να συμπεριφέρεται προς τους άλλους. Ένα θεατρικό έργο, όπως η τέχνη γενικώ, ασφαλώς και έχει ως στόχο να προσφέρει την αισθητική απόλαυση, όπως λένε οι φιλοσοφούντες, μια τέρψη διαφορετική από την ευχαρίστηση που προσφέρει ένα φαγητό, η λύση μιας μαθηματικής άσκησης ή ένα ταξίδι. Πέρα όμως από την αισθητική απόλαυση, η αποστολή του θεάτρου υποστήριζε ο Κώστας είναι να μας διδάσκει, να μας βοηθά να κοιτάξουμε πέρα από τον ορίζοντα της καθημερινότητας στην οποία συνειδητά ή ασύνειδα βυθιζόμαστε, Α, να κοιτάξουμε παραπέρα, γιατί η αποστολή της τέχνης είναι να μας αποκαλύψει τι πρέπει ή τι μπορεί, τι θα έπρεπε ή τι θα μπορούσε να ισχύει και όχι το τι συμβαίνει στην πολλά βεβαρημένη πραγματικότητα. Με τον Κώστα Καζάκο κλείνει μια λαμπρή πορεία του θεάτρου στον τόπο μας στην διάρκεια της οποίας ανεδείχθησαν εξαίρετοι καλλιτέχνε. Δικαίω με το θάνατό του περνάει στην ιστορία πλέον ως ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους του νεοελληνικού θεάτρου όχι μόνο θα πρέπει να επισημανθεί για το ταλέντο του και τις τόσες υπηρεσίες που παρέχει στο θέατρο και στον ευρύτερο γενικότερα χώρο του πολιτισμού, αλλά και για το σπάνιο ήθος του που ξεπερνούσε την αίσθηση της στήριξη του απλού καθήκοντος προς τον συνάνθρωπό του. Το 2013 παρουσίασε στο κοινό από τη σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης το μονόλογο Ιουλιανός σε μια εξαιρετικά δύσκολη για τον ίδιο περίοδο, καθώ μεταξύ άλλων αλληλημένων υποχρεώσεων πρωταγωνιστούσε σε άλλη παράσταση στο θέατρο Τζένι Καρέση και επιπλέον αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με το γόνατό του. Μια μέρα έρθε στο θέατρο εξαιρετικά ταλαιπωρημένο και με φρικτού πόνου στο πόδι που έφταναν στη μέση. Αν και δικαιούτο για λόγους ανετέρας βίας να ζητήσει την αναβολή της παράστασης, ανέβηκε στη σκηνή. Στη διάρκεια της παράστασης προσπαθούσε να ρυθμίσει τις κινήσεις του έτσι, ώστε να μην παραδοθεί στον πόνο. Αν και θα μπορούσε να διακόψει, ολοκλήρωσε την παράσταση με το κοινό στο τέλος να τον χειροκροτεί αποθεώνοντάς τον. Είχε τη δυνατότητα πλέον να αποχωρήσει από τη σκηνή ήσυχος είχε υπερβεί το καθήκον του να φέρει πέρα στην παράσταση. Ο Ιερός Αυξήνος έλεγε ότι δεν οφείλουμε κανένα εγκόμιο σε όσους κάνουν το καθήκον τους μόνο και τίποτα παραπάνω. Και ο Κώστας δεν ήταν σπάνιες οι φορές που ούτε πρόκειτο για τη συμμετοχή του σε διεκδικής υπέρ μιας δίκαιης κοινωνίας είτε για τη συμβολή του στο θέατρο και την παιδεία έκανε υπακούοντας τη φωνή της συνείδησής του περισσότερα από όσοι του υπαγόρευε το καθήκον του. Γι' αυτό και υποκλεινόμενοι στο νεκρό σώμα του πλέον, που σύμφωνα με την επιθυμία του παραδίδεται στην Ιατρική Σχολή για την άσκηση των φοιτητών, <κλή> Έχει έρθει ο πρόεδρος της Ιατρικής σήμερα να τιμήσει αυτή την απόφασή του. Για αυτού του λόγου, αξίζει να τον θυμόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.